Δε θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούσου που δε θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δε θέλει νηστάξει ου δε θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δε θέλει σε βλάψει ου δε η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτει από παντός κακού. Θέλει φυλάτει την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτει την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν έως του αιώνος. Αμήν. Ο Δαβίδ σε όλη του τη ζωή έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις που δεν προήλθαν από δικά του λάθη, αλλά προήλθαν από τις ενέργειες ανθρώπων δόλιων, πονηρών, ανθρώπων άπιστων και ανθρώπων που δεν έπραταν ποτέ το θέλημα του Θεού. Αυτή η ταλαιπωρία έχει μισθαποδοσία μεγάλη, γιατί ο Θεός τη φέρνει για παιδεία, για αναβάθμιση σχέσεων, και ο Θεός τη φέρνει για να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά. Είναι η ταλαιπωρία της ευλογίας. Γιατί υπάρχει η ταλαιπωρία της κατάρας που έρχεται από την αμαρτία μας, από την ανομία μας, από τις παραβάσεις μας, και υπάρχει και η ταλαιπωρία της ευλογίας που προέρχεται από την υπακοή μας στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις, τις οποίες πολλές φορές βιώνουμε και οι οποίες είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την αιτία των πραγμάτων. Ταλαιπωρούμεθα, αλλά γιατί, είναι το κρίσιμο ερώτημα. Κακοπερνάμε, αλλά γιατί, είναι το κρίσιμο ερώτημα. Εάν μεν είναι η αιτία του κακού οι ανομίες μας, οι παραβάσεις μας, χρειαζόμαστε μετάνοια. Αν η ταλαιπωρία του κακού είναι τα λάθη μας και οι ανοησίες μας, χρειαζόμαστε κάποιος να επέμβει να τα διορθώσει. Αν όμως η ταλαιπωρία μας, που είναι και το σημερινό μήνυμα, είναι γιατί ο Θεός το επιτρέπει, τότε εκεί υπάρχει πορεία συγκεκριμένη, ώστε η ευλογία που θα προέλθει να μην είναι περαστική και ασήμαντη, αλλά να είναι πλήρης και τέλεια. Είναι πολύ εύκολο να σκεφτώ ότι αμάρτησα, ταλαιπωρούμε, μετανοώ και ελπίζω ότι ο Θεός θα το διορθώσει. Είναι πολύ απλό να σκεφτώ, έκανα λάθος, το κατάλαβα, το κατανοώ, μετανοώ, ζητώ συγχώρεση από το Θεό και έρχεται ο Θεός με τα πάσης βεβαιότητας και το διορθώνει. Το κρίσιμο όμως σημείο είναι όταν η ταλαιπωρία προέρχεται από το Θεό, που πολλές φορές δεν κατανοούμε. Γιατί? Γιατί, Κύριε, το επέτρεψες αυτό? Η απάντηση είναι ότι υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Και ο πολύ σοβαρός λόγος είναι γιατί θέλει να σε ευλογήσει ο Θεός. Αλλά αυτή η ευλογία έρχεται από προϋποθέσεις. Υπό προϋποθέσεις. Γι' αυτό και ο Δαβίδ τώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι αποκλεισμένος από τον Σαούλ. Δεν υπάρχει ελπίδα από πουθενά, και ο Θεός πρέπει να τον μάθει ότι η ελπίδα του είναι μόνο ο Χριστός. Δεν περιμένει βοήθεια ούτε να βρει έλεος από τον Σαούλ, ούτε περιμένει βοήθεια ή να βρει έλεος από τον γιο του Σαούλ ή από οποιοδήποτε άνθρωπο, είτε από τον πατέρα του είτε από τα αδέλφια του. Είναι μόνος του και πρέπει να περιμένει τη βοήθειά του μόνο από τον Κύριο. Και ο Δαβίδ είναι έμπειρος σε αυτό.
Σε λίγο θα γίνει βασιλιάς. Αλλά τώρα εκπαιδεύεται και είναι έμπειρος σε αυτό. Από πού θα έλθει, κοιτάει στα όρη. Δηλαδή κοιτάει δεξιά και αριστερά. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει βοήθεια από πουθενά? Από κάπου? Χρειάζομαι βοήθεια. Να σταθώ στα πόδια μου. Να αντέξω. Να μπορέσω. Να μην αποκάμω. Και με πίστη λοιπόν ο Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου, μας πληροφορεί την καλή σκέψη που μπορεί και πρέπει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Η βοήθειά μου θα έλθει μόνο από τον Κύριο, τον Παντοδύναμο, που είναι αυτός που επίησε τον ουρανό και τη γη. Και σε αυτή την σκέψη, σε αυτή την απόφαση, ο Θεός απαντάει άμεσα. Στη σκέψη μοναδικής ελπίδας ο Χριστός. Στη σκέψη ότι δεν περιμένω από πουθενά άλλου βοήθεια, περιμένω μόνο από τον Χριστό, τότε ο Θεός απαντάει άμεσα. Δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ούτε θα νιστάξει ο φυλάτων σε. Υπάρχει κάποιος που σε φυλάει. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ούτε θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το κρίσιμο σημείο του Λόγου του Θεού. Υπάρχει ο φυλάτων, αλλά όμως τον Ισραήλ. Είπε λόγια πίστεως, αλλά για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να ανήκει στον Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει δύναμη του Θεού. Εάν δεν ανήκεις στον Ισραήλ, η πίστη σου δεν έχει νόημα. Για να έχει νόημα και αποτέλεσμα η πίστη μας, πρέπει να ανήκουμε στον Ισραήλ. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εργαζόταν και ενεργούσε στον Ισραήλ, στο λαό του τον οποίον αυτός έφτιαξε, και συνεργαζότανε με τους Ισραηλίτες και υπερασπιζότανε τον Ισραήλ. Κάθε άνθρωπο του λαού Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη ο Ισραήλ είναι η Εκκλησία, αλλά ο Θεός έρχεται να μας δείξει τώρα τον αληθινό Ισραήλ του Θεού, για τον οποίο ο Θεός ενδιαφέρεται και ανταποκρίνεται με πλήρη και τέλεια ευλογία, όχι μόνο υπεράσπισης αλλά και επίτευξη στόχων. Και ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί ποιος είναι ο Ισραήλ του Θεού. Αν είμαι στον Ισραήλ του Θεού, τότε όλος ο λόγος του Θεού έχει ανταπόκριση σε μένα. Γιατί αυτός που φυλάτει είναι αυτός που φυλάτει τον Ισραήλ. Εάν δεν ανήκω στον Ισραήλ του Θεού, τότε διαβάζω το Λόγο του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν απευθύνεται σε μένα. Μέχρι να κατανοήσω και να γίνω ο Ισραήλ του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι εν Χριστώ Ιησού, το ότι είσαι μέσα στο Χριστό, ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, ότι ο Χριστός έχει προσθέσει στην Εκκλησία Του, ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει κεφαλή τον Χριστό, δεν σου εξασφαλίζει το ότι εσύ είσαι Ισραήλ του Θεού. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία έχει δύναμη. Ούτε περιτομή να κάνω τα του νόμου, ούτε η ακροβιστία είμαι ελεύθερος από τον νόμο. Τίποτα από όλα αυτά δεν σου εξασφαλίζουν αυτό το χαρακτηριστικό του να ανήκεις, του να είσαι Ισραήλ του Θεού, ώστε ο Θεός να σε φυλάτει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι νέα κτήσεις.
Δηλαδή νέος άνθρωπος. Που νέος άνθρωπος γίνεται κάποιος όταν ο ίδιος το θέλει και αφιερωθεί στον Χριστό για να τον αλλάξει. Και η αλλαγή αυτή δεν είναι μια φορά με την αναγέννηση, είναι συνεχόμενη. Εάν συνεχόμενα ανανεώνεις, όπως λέει η Γραφή, δια της ανακαινήσεως του νοού σου μεταμορφώνεσαι, τότε θα γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και αν το πράττεις, τότε θα είσαι Ισραήλ του Θεού. Δεν νοείται ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, το μέλος της Εκκλησίας, να παραμένει ο ίδιος. Όπως ήμουν προχτές, ήμουν και χτες. Ό,τι λάθη έκανα προχτές, τα έκανα και χτες. Και ό,τι λάθη έκανα χτες, κάνω και σήμερα. Ό,τι σκεφτόμουν προχτές, σκέφτομαι και σήμερα. Όπως ενεργούσα προχτές, ενεργώ και σήμερα. Δηλαδή, καμία προκοπή, καμία πρόοδος. Ο Θεός όμως θέλει να έχουμε πρόοδο, να ανακαινιζόμεθα, να αυξάνουμε, να πλησιάζουμε πιο πολύ το Θεό για να πλησιάζει και ο Θεός σε μας πιο πολύ. Να έχουμε όλο και περισσότερη σοφία από το φόβο του Θεού. Να μην στεκόμαστε σε αυτά που μάθαμε, σε αυτά που ξέρουμε, σε αυτά που νομίζουμε, αλλά πράττοντας τη δικαιοσύνη του Θεού, για να πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού πρέπει πάντοτε να εξητούμε την αλήθεια. Και τότε ο Θεός μεγαλύνεται στη ζωή μας και ενεργεί όλο και περισσότερο που είναι το ζητούμενο από το Θεό για σένα. Σκεφτείτε ένα παιδί που είναι πάρα πολύ καλός μαθητής στην πρώτη τάξη. Πάρα πολύ καλός μαθητής στην έκτη τάξη δημοτικού. Και εκεί σταματάει το διάβασμα. Πάει πρώτη γυμνασίου, δεν εκείς. Μα ήταν πολύ καλός στην πρώτη τάξη. Ναι. Μάλιστα υπάρχει ένας νόμος στους ανθρώπους, οικονομικός, που λέγεται νόμος της αναξιοκρατίας. Είναι κάποιος πολύ καλός εργολάβος, προϊστάμενος. Τον κάνουν διευθυντή, πολύ καλός διευθυντής. Επειδή είναι πολύ καλός διευθυντής, τον κάνουν γενικό διευθυντή, αλλά είναι χάλια. Και έτσι κυβερνάται αυτό που του έχουν εμπιστευτεί από έναν κακό γενικό διευθυντή, και γιατί έγινε, επειδή ήταν καλός διευθυντής. Δεν είχε πρόοδο, δεν είχε αύξηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να μένουμε στην ίδια τάξη. Να προοδεύουμε, στα πνευματικά πάντοτε εννοώ. Να αυξανόμεθα. Ο Θεός λέει, ο Λόγος του Θεού λέει, να περπατάμε από πίστη σε πίστη. Από δόξα σε δόξα. Για να υπάρξει αυτή η πνευματική αύξηση, πρέπει να υπάρχει πάντοτε νέα κτίσης παρακυρίου στη ζωή μας. Νέο δημιούργημα, νέα πράγματα. Και αν σκεφτείτε τον Χριστό, θα δείτε όλο νέα πράγματα κάνει. Και μας αποκαλύπτεται, και τι λέει, δεν θα σταματήσει ποτέ να μας αποκαλύπτεται. Εις τους αιώνες των αιώνων θα συνεχίζει να μας αποκαλύπτεται. Σε ποιους όμως? Σε αυτούς που τον εξητούνε. Σε αυτούς που εξητούνε αποκάλυψη, σε αυτούς που εξητούνε επέμβαση, σε αυτούς που εξητούνε χάρη, σε αυτούς που εξητούνε έλεος, σε αυτούς που συνέχεια αγωνίζονται για να πλησιάσουν πιο πολύ τον Χριστό. Για να το καταλάβουμε ανάποδα.
ξέρουμε ότι έχουμε παρησία να εισέλθουμε στο θρόνο της χάριτος του Θεού με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Και ο Χριστός λέει έλα. Και να σκεφτώ εγώ πόσο καιρό έχω να πάω. Πότε πήγα τελευταία φορά. Κάθε πότε πηγαίνω. Κάθε πότε εκμεταλλεύουμε όλα αυτά που μου έχει χαρίσει ο Θεός μέσα από το λόγο μου, με το λόγο του. Τι κάνω στη ζωή μου. Ασχολούμαι και αγωνίζομαι για πράγματα ματαιά και προσπαθώ να αποκτήσω μεγαλύτερη επιτυχία στη ματαιότητα. Είμαι προσιλωμένος στις σκέψεις μου ή μπαίνω κάθε φορά στα Άγια των Αγίων ώστε δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός να μου φανερώσει τα βάθη του Θεού. Εάν το κάνω αυτό, τότε ο φυλάτων είναι μαζί μου. Τότε με φυλάτει γιατί είμαι Ισραήλ. Και τι συμβαίνει αν είμαι Ισραήλ του Θεού. Τότε και μόνο τότε όσοι περπατάνε κατά αυτό τον κανόνα της νέας κτήσης ανακαινιζόμενοι, σε αυτούς θα υπάρχει ειρήνη και έλεος επί τον Ισραήλ του Θεού. Όχι μόνο θα σε φυλάει ο Θεός όταν αγωνίζεσαι να ανακαινίζεσαι, να αυξάνεις, να πλησιάζεις, να εξητάς το Θεό, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης όχι σε αυτούς που κοιμώνται ή σε αυτούς που κολλάνε ή σε αυτούς που θέλουνε, αλλά σε αυτούς που εξητάνε αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Δαβίδ είναι ένας από αυτούς. Γι' αυτό και τα λόγια της πίστης του έχουν αποτέλεσμα. Έφτασε μόνο να πει ότι η βοήθειά μου, γιατί έχει πίστη, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Και το συμπέρασμα και το μήνυμα, αδερφοί, ποια προκοπή επιδιώκεις στη ζωή σου? Αν επιδιώκεις την προκοπή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου στα πνευματικά, είσαι ανακαινιζόμενος, άρα Ισραήλ του Θεού. Ειρήνη και έλεος θα υπάρχει σε σένα. Όχι μόνο υπεράσπιση και προστασία, η ειρήνη και έλεος Θεού θα υπάρχει πάντα σε σένα. Αν όμως απέκαμε στα πνευματικά, βαρέθηκες ή άλλα ενδιαφέροντα πήγαν στο μυαλό σου, τότε ούτε ειρήνη θα έχεις. Και είναι φοβερό, γιατί όταν υπάρχει ταραχή, φόβος, αγωνία, σημαίνει ότι δεν είναι ο Θεός ειρήνης μαζί σου. Ούτε ειρήνη θα έχεις, ούτε το έλεος του Θεού θα απολαμβάνεις. Και θα είσαι ένας χριστιανός κακομοιριασμένος, γκρινιάρης, αποτυχημένος. Ενώ ο Θεός μας έχει δώσει όλα όσα χρειαζόμαστε και πολύ περισσότερα για να περπατήσουμε στην τελεία ευλογία Του. Αλλά οι εξουτήντες Αυτόν απολαμβάνουν. Εγέρθητη ο κοιμόμενος. Ξύπνα. Σήκω. Μπες στο ταμείο σου. Πάρε τη γραφή σου. Με πίστη πήγαινε στο θρόνο του Θεού. Γίνε Ισραήλ του Θεού. Και ο Ισραήλ του Θεού είναι άλλος άνθρωπος. Δεν είναι ο φοβισμένος, ο γκρινιάρης, ο κακομύρης, που δεν ξέρει τι να κάνει, που δεν ξέρει που να πάει, δεν ξέρει τι θα συναντήσει. Δεν έχει πίστη. Και αν έχει, θα απογοητευτεί από την πίστη αυτή. Γιατί η πίστη αυτή δεν έχει αντίκρισμα. Είναι πίστη εγκεφαλική και δεν είναι πίστη Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει. Εάν έχετε πίστη Θεού,
Δηλαδή πίστη δεδοσμένη από το Θεό στη ζωή σας. Όχι πίστη ανθρώπινη. Αν έχετε πίστη Θεού μέσα σας, τότε ό,τι ζητείτε θα λαμβάνετε. Γιατί θα ζητείτε με παρησία, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γι' αυτό και ο Δαβίδ με παρησία λέει, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, και ο Θεός απαντάει και, λες, και λέει, έχεις δίκιο Δαβίδ, η βοήθειά σου έρχεται από μένα, γιατί εγώ είμαι ο φυλάτων των Ισραήλ, εγώ είμαι ο φυλακά σου λοιπόν, εγώ είμαι η σκέπη σου, εγώ θα σε φυλάτω από παντός κακού, εγώ θα φυλάτω την ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την είσοδό σου και την έξοδό σου. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Η ειρήνη μου και το έλεος μου θα είναι πάντοτε επάνω σου. Και θα ομολογώ ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι είσαι εκ του Ισραήλ του Θεού. Δηλαδή, μην ησυχάζεις ότι σήμερα ήρθες στην Εκκλησία. Μην ησυχάζεις ότι αναγεννήθηκες, βαφτίστηκες, εν ύδατι βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο. Μην ησυχάζεις ακόμη ότι κηρύττεις και προφητεύεις. Δεν είναι δικά σου, του Θεού είναι. Να ησυχάζεις μόνο όταν είσαι Ισραήλ του Θεού. Όταν δεν έχει καμία σχέση η σκέψη σου με την περιτομή, την ακροβιστία. Αλλά όταν υπάρχει μία συνεχόμενη αναβάθμιση στην πνευματική σου ζωή. Συνεχόμενη αναβάθμιση. Και η ένδειξη, για να μην πω η απόδειξη, είναι ότι πριν 5 χρόνια με επισκέφθηκε ο Θεός. Και ο Παύλος λέει, τα οπίσω λησμονών, αφού λησμονήσω τα επίσω, τότε θα τρέχω προς τα μπρος για το βραβείο της ανόκλησεως. Ο χριστιανός είναι πολεμιστής, αγωνιστής. Τρέχει. Δεν κοιμάται. Τρέχει. Αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό. Πρέπει να τελειώσει το δρόμο που ο Θεός του έδωσε. Πρέπει να διατηρήσει την πίστη του. Για να διατηρηθεί η πίστη του πρέπει να είναι πίστη Θεού. Το μυαλό του δεν ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με το τι θα κάνει σαν άνθρωπος. Αλλά το μυαλό του ασχολείται με το τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή του. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με απλά λόγια. Ζητείτε, όχι ζητήστε μια φορά, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα μόνα τους θα σας προστίθεται. Μη χάσεις τον προσανατολισμό σου και το στόχο σου. Είναι αυτό που λένε τα παιδιά, θέλω, 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 θέλω. Όχι, θέλω, 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 θέλω. Τι θέλεις, 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 θέλεις εσύ Κύριε. Και ο άνθρωπος αλλάζει. Γίνεται Ισραήλ του Θεού δυνατός εν Θεό. Άνδρας πίστεως και δυνάμεως. Αλλιώς θα είναι ένα παιδάκι και ένα κοριτσάκι 50, 60 και 70 χρονών. Νήπιος. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος με πάντα πάσα διδασκαλία. Χωρίς να ξέρει τι κάνει, που πάει. Και όταν κάνει κάτι τρέμει το χέρι του. Τώρα να το κάνω, να μην το κάνω. Να το κάνω, να μην το κάνω. Δεν είναι αυτός ο χριστιανός, αδερφοί. Ο χριστιανός είναι ο ανακαινιζόμενος δια του νόου του. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί εξητά. Αγωνίζεται, πολεμάει, εργάζεται, αγρυπνεί και εισέρχεται με παρησία στο θρόνο της χάριτος αυτού, δια να λάβει χάρη και να βρει έλεος.
Θεός μας προσκαλεί σε μια καινούργια ζωή. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα των χριστιανών, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Συνηθίζουμε και είμαστε ευχαριστημένοι. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, μας μιλάει ο Θεός, μας χρησιμοποιεί ο Θεός. Εντάξει, ήσυχα. Πάμε σπίτι μας, τσακωνόμαστε με τη γυναίκα μας, τα βρίσκουμε. Τσακωνόμαστε με τα παιδιά μας, τα βρίσκουμε. Σκεφτόμαστε τους αδερφούς μας, μας φοβίζει το ένα, μας τρομάζει το άλλο. Σαν αγριομυρίκι επάνω σε έναν έρημο τόπο. Ο χριστιανός δεν είναι αυτός. Ιδίως ο χριστιανός των εσχάτων ημερών δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Ξέρει από πού ήρθε. Ξέρει ποιος είναι. Ξέρει τα χάλια του. Αλλά ξέρει και ποιος σε ποιον επίστευσε. Ξέρει τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό δεν περιμένει τη βοήθεια από τα όρια. Αλλά ξέρει ότι η βοήθειά του έρχεται από του Κυρίου των δυνάμεων του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Γι' αυτό δεν έχει πνεύμα δειλίας, αλλά έχει πνεύμα υιοθεσίας που κράζει Αβά ο Πατήρ. Και όταν λίγο ψυχή, γιατί είναι άνθρωπος, έρχεται ο Χριστός και του λέει μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου. Και παίρνει ξανά πάνω του. Και αν εμείς θέλουμε για τα παιδιά μας να προκόψουνε, να προοδεύουνε και τα στέλνουμε στο σχολείο και φροντίζουμε για την μάθησή τους και φροντίζουμε τα πάντα, ο πατέρας μας το κάνει πιο πολύ. Αλλά για να σπουδάσει ένα παιδί πρέπει ο ίδιος να το θέλει. Για να αυξηθεί ένας χριστιανός πρέπει ο ίδιος να το θέλει. Το ερώτημα λοιπόν το μεγάλο είναι τι θέλεις. Γιατί ο Χριστός εργάζεται με μυστήριο τρόπο. Δεν εργάζεται με την απλότητα που εμείς σκεφτόμαστε με τα δικά μας μάτια, με τα δικά μας αυτιά, με τη δική μας καρδιά και με τη δική μας λογική. Εργάζεται με μυστηριώδη τρόπο. Φέρνοντας αναπάντεχες καταστάσεις. Ποιος περίμενε έναν άνθρωπο ευωδούμενο και ευλογημένο σαν τον Ιώβ να καταντήσει μόνος του έρημος και να ξύνει τις σάρκες του με κεραμίδια? Ποιος το περίμενε, ποιος το φανταζότανε? Κανένας από τους φίλους του, ούτε ο ίδιος ούτε και η γυναίκα του. Αλλά αυτή ήταν δοκιμασία παρακυρίου για αναβάθμιση. Και ο Ιώβ έμεινε πιστός. Είμαι στα χέρια του Θεού. Ούτε μια στιγμή δεν φοβήθηκε. Μπορεί κάποιες στιγμές να απόρρισε, αλλά δεν φοβήθηκε. Ο χριστιανός δεν φοβάται. Όχι γιατί είναι παλικάρι, αλλά γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Όταν ο φόβος πλημμυρίζει την καρδιά σου, δεν θα δεις το χέρι του Θεού. Ο χριστιανός γελάει, δεν γκρινιάζει. Ο χριστιανός χαίρεται. Δεν λυπάται. Όπως οι λυποί που δεν έχουν ελπίδα. Ο χριστιανός χαίρεται γιατί η ελπίδα του είναι ζωντανή και είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αγωνίζεται στα πνευματικά. Αγωνίζεται στο να πλησιάζει το Θεό και παίρνει δύναμη. Γιατί το πνεύμα του Θεού δεν είναι πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως, αλλά και αγάπης και σοφρονισμού. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Είναι ο Ισραήλ του Θεού. Αμήν.